της πατρίδος ημών έθνη. Τα ψυχά στον δούλον σου σώτερα να παυσόν, φυλά τον αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν, την παρασύφηκαν ορθέ. Ον το αίμα έρευσε υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, εν ουρανίης θαλάμης υπόδεξε εις αυτούς αγάπην, φώτσον το θαλμούς αυτών, μήποτε απόλυνγεν διαμαρτία αυτών, μη αποκτήνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου, αλλά σκορπισμένος εκεί συνάγαγε τη δυνάμη σου και πεπλανημένος επανάγαγε τη αγάπη σου. Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, ο αστυνομικός διευθυντής Κοζάνης, κ. Ιωάννης Βακουφτσής. Γιορτάζουμε σήμερα εδώ στη Σιάτιστα την απελευθέρωση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Άλλο ένα δείγμα, άλλη μία μάχη του ήθους, της γενναιότητας και της αποφασιστικότητας των Ελλήνων να ζήσουν ελεύθεροι. Εύχομαι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες, οι Δυτικομακεδόνες και είμαι βέβαιος γι' αυτό να βρουν τον δρόμο τους και να είναι πάντα ελεύθεροι από οποιαδήποτε σκλαβιά, είτε φυσική, είτε οικονομική, είτε κοινωνική. Οι αγώνες των ανθρώπων πάντα φέρουν αποτέλεσμα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, σαν σήμερα πριν από 103 χρόνια,
οι εθελοντές Κρήτης, όλος ο λαός στα βουνά της Σιάτιστας δώσαν την πιο φωνική μάχη. Έπεσαν αρκετοί και από τους Δικούνους και από τους Τούρκους για να είναι αυτή τη στιγμή η Μακεδονία μας ελεύθερη. Αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε, εύχομαι ο λαός να είναι μονιασμένος και να μπορέσουμε να περάσουμε όλες τις δυσκολίες, διότι το έχουμε ανάγκη, το έχει ο λαός, για να μείνει και η Μακεδονία μας όπως πάντοτε ελληνική. Τιμούμε σήμερα τον ηρωικό αγώνα όλων των Ελλήνων που ήρθαν από όλα τα μέρη της Ελλάδας να υπερασπιστούν την ελευθερία της Σιάτιστας και ενωμένοι δώσαν έναν αγώνα νικηφόρο και πολλοί εξ αυτών χάσαν και τη ζωή τους. Ας παραδειγματιζόμαστε από τη θυσία αυτών των ηρώων στις δύσκολες μέρες που περνάει η πατρίδα μας και ενωμένοι ας δώσουμε τον αγώνα υπέρ των δικαίων και των συμφερόντων της πατρίδας μας. Την ίδια στιγμή που τιμούμε τη θυσία αυτών των ηρώων, δυστυχώς κάποιες φωνές και σε επίπεδο κυβέρνησης έρχονται να αμφισβητήσουν δίκαια αιτήματα του ελληνισμού, αμφισβητώντας τις θηριωδίες των βάρβαρων νεοτούρκων, δίδοντας επιχειρήματα για τη μη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Τιμή και δόξα στους ήρωες που αγωνίστηκαν για τα ιδανικά και τα ιδεώδη της Ορθοδοξίας και του ελληνισμού και ας προβληματιστούμε όλοι οι Έλληνες με αυτούς που εκφράζουν και είναι οπαδοί όλων των αντίθετων συμφερόντων του ελληνισμού, ειδικά τις μέρες που διανύουμε. Τιμή και δόξα στους ήρωες Πεσόντων. Αυτή η μέρα είναι μια μέρα τιμής και δόξας για τη Σιάτιστα, αλλά και μια μέρα διδαχής. Σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της πόλης μας, η οποία έγινε πραγματικότητα με τη συνδρομή τόσων αδελφών μας από την Κρήτη, όσα και από άλλα μέρη, οι οποίοι δεν σκέφτηκαν ιδιωτελώς, αλλά πατριωτικώς και ξεκίνησαν από την πατρίδα τους μακριά να έρθουν και να στηρίξουν τον αγώνα εδώ στη Δυτική Μακεδονία